χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από το Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, 19ο κεφάλαιο, 19ο κεφάλαιο από το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων και από το 20 εδάφιο. Σελίς 982, Ιώτα Θήτα, 19ο κεφάλαιο από το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων. Ούτω κρατεώς ύφξανε και ίσχυε ο λόγος του Κυρίου. Ως δε ετελέστησαν ταύτα, και ο Παύλος απεφάσισε εν εαυτό, αφού διέλθει την Μακεδονία και Αχαΐα, να υπάγει σε Ιερουσαλήμ, υπόν ότι αφού υπάγω εκεί, πρέπει να είδω και την Ρώμη, και αποστείλω εις τη Μακεδονία δύο των υπηρετούντων αυτών, Τιμόθεο και Έραστον. Αυτός έμεινε καιρόν την Άιντι Ασία. Έγινε δε κατ' εκείνον των καιρών ταραχή ούκο λίγη περί ταύτης της οδού. Διότι Αργυροκόπος της ονόματι Δημήτριος, κατασκευάζω ναούς αργυρούς της Αρτέμιδος, επροξένει εις τους τεχνίτας ούκο λίγων κέρδος, τους οποίους συναθρήσας και τους εργαζομένους τα τιάφταν, είπε: «Άνδρες, εξεύρεται ότι εκ ταύτης της εργασίας προέρχεται η ευπορία ημών. Και θεωρείτε και ακούετε ότι πολλήν λαόνου μόνο της Εφέσου, αλλά σχεδόν πάσης της Ασίας, ο Παύλος ούτως έπεισε και μετέβαλε, λέγον ότι δεν είναι θεοί διαχειρών κατασκευαζόμενοι. Και ου μόνον η τέχνη ημών αυτή κινδυνεύει να εξουδενωθεί, αλλά και το ιερόν της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος να λογιστεί σουδέν, και μέλη μάλιστα να καταστραφεί η μεγαλειότης αυτής, την οποίαν όλη η Ασία και η Οικουμένη σέβεται. Ακούσαντες δε και εμπληστέντες θυμού έκραζον, λέγοντες: «Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων». Και οι πόλεις όλοι επλήστη ταραχής και όρμησαν ομοθυμαδών στο θέατρον, αφού συνήρπασαν τον Γάιον και τον Αρίσταρχον τους Μακεδόνας, συνοδοιπόρους του Παύλου. Ενώ δε ο Παύλος ήθελε να εισέλθει στον δήμον, οι μαθητές δεν άφηναν αυτόν. Την ες δε εκ των Ασιαρχών, όντες φίλοι αυτού, έστειλαν προς αυτόν και παρεκάλουν να μην εκτεθεί στο θέατρο. Άλλοι μεν λοιπόν έκραζον άλλο τι και άλλοι άλλο, διότι σύναξη ήτο συγκεχημένη και οι πλειότεροι δεν ήξευρον δια τι είχον συναχθεί. Εκ δε του όχλου προήγαγον τον Αλέξανδρον δια να λαλήσει, επειδή οι Ιουδαίοι επρόβαλαν αυτόν. Και ο Αλέξανδρος σίσα στην χείραν ήθελε να απολογηθεί προς τον Δήμον, αφού δεν γνώρισαν ότι είναι Ιουδαίος, έγινε μία φωνή εκ πάντων των κραζόντων έως δύο ώρας, μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων. Και καθησυχάσας δε ο γραμματεύς των όχλων, λέγει: «Άνδρες Εφέσιοι, και τι άνθρωπος είναι όστις δεν εξεύρει ότι η πόλη των Εφεσίων είναι λάτρης της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του διοπετούς αγάλματος? Επειδή λοιπόν ταύτα είναι αναντήρητα, πρέπει εσείς να ησυχάζετε και να μην πράτετε μηδέν προπετές, διότι εφέρετε τους ανθρώπους, τους άνδρας τούτους, ήτινες ούτε ιερός ηλί είναι, ούτε την θεά σας βλασφημούσιν. Εάν μεν λοιπόν ο Δημήτριος και η συντεχνίτε αυτού έχουσιν διαφοράν μετάτινος, υπάρχουσιν δικάσιμη ημέρε και υπάρχουσιν ανθύπατη, ας εγκαλέσωσιν αλλήλους. Εάν δε ζητείτε τι περί άλλων πραγμάτων εν την ομίμω συνελεύσει, θέλει διαλυθεί. Διότι κινδυνεύομαι να κατηχωρηθούμε ενός θασιαστέ δια της σημερινήν ταραχήν, χωρίς να υπάρχει μηδεμίαν αιτία, δια της οποίας θέλουμε δυνηθεί να δικαιολογήσουμε τον θόρυβον τούτον. Και υπόν ταύτα απέλυσε τη συνέλευση. Αμήν». Είναι το τρίτο και τελευταίο αποστολικό ταξίδι του Αποστόλου Παύλου, και τώρα πια τα πράγματα θα πάρουν άλλη πορεία στη ζωή του Παύλου. Ξεκινάει νέα πράγματα ο Θεός στη ζωή του Παύλου. Δεν θα συνεχίσει τώρα να πηγαίνει από πόλη σε πόλη για να κηρύττει το Ευαγγέλιο, αλλά τώρα δεδεμένο στο πνεύματι, δηλαδή ο Θεός τον βεβαίωσε, θα τολμούσα να πω τη λέξη απέτησε, να παρασταθεί. Γι' αυτό λέει δεδεμένος, είναι απέτησης, δεδεμένος στο πνεύματι, απέτησε να παραστηθεί στην Ιερουσαλήμ. Στην Ιερουσαλήμ δεν ξέρει τι θα γίνει, αλλά το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί πάσαν πόλη ότι δεσμά, θλίψεις, ταλαιπωρίες τον περιμένουν. Και ο Απόστολος Παύλος τώρα πρέπει να πάει με όλη του την καρδιά, και θα πάει, και είναι ετοιμασμένος να πάει με όλη του την καρδιά
χωρίς να λογαριάσει αυτά τα οποία του αποκαλύπτει και φανερώνει το Πνεύμα το Άγιο και τον προειδοποιεί, δεν τον αποτρέπει, τον προειδοποιεί τι θα συναντήσει. Πρέπει να δέσει την καρδιά του, να δαμάσει το σώμα του, να το δηλαγωγήσει, να υπακούσει εν τέλει στην απέτηση του Κυρίου, αφού πρώτα ξεπεράσει την καρδιά του και δεν λυπάται τον εαυτό του. Μάλιστα είπε, και εγώ πλέον δεν φροντίζω περί ουδενός τούτων, αλλά ούτε έχω πλέον πολύτιμον την ζωή μου, παρά μόνο το να τελειώσω το δρόμο μου με τα χαράς και την διακονία την οποία έλαβον παρά του Κυρίου Ιησού Χριστού να την κάνω πλήρη. Έχει φτάσει κοντά στην τελειοποίησή του. Έχει φτάσει κοντά στο πλήρες, στο τέλειο. Τώρα όμως αλλάζει πορεία ο Θεός στη ζωή του. Κάνει νέα πράγματα. Έκαμε το πρώτο αποστολικό ταξίδι με μεγάλη επιτυχία. Έκαμε το δεύτερο στην Ελλάδα. Έκαμε τρίτο στην Ασία. Και τώρα του λέει ο Κύριος, πήγαινε πίσω στα Ιεροσόλυμα. Αλλά εκεί μην περιμένεις πια να ζήσεις αυτά που μέχρι τώρα έζησες στην παρουσία μου. Τώρα θα ζήσεις δεσμά, θλίψεις, πόνο, ταλαιπωρίες, και αφού ομολογήσεις το όνομά μου στα Ιεροσόλυμα, ξεπεράσεις δηλαδή την αποστολή σου και την ειδική χάρη που έχω κάνει για σένα να κηρύττεις στα έθνη, αφού ομολογήσεις και στα Ιεροσόλυμα, στους γραμματείς, στους φαρισαίους, στους αρχιερείς, στους άρχοντες του λαού σου, ύστερα θα πρέπει να μεταβείς στη Ρώμη. Δεν θα κτίσεις όπως δεν θέλεις να χτίζεις σε παλαιό θεμέλιο, γιατί εκεί υπάρχει η Εκκλησία, αλλά εγώ θα σε στείλω στου Κέσαρα την αυλή. Νέα πράγματα. Αλλά αυτά τα νέα πράγματα, για να αρχίσουν και να έχουν επιτυχία, πρέπει και ο Απόστολος Παύλος να γίνει νέος άνθρωπος. Δηλαδή πρέπει να μάθει και να βάλει μέσα στην καρδιά του αυτό που ομολογεί ο ίδιος στην απόφαση του θανάτου. Δεν την έχει. Έτσι ομολογεί ο ίδιος. Δεν την έχει. Γι' αυτό και ο Θεός επέτρεψε να απελπιστεί και του ζήν. Ολόκληρη Έφεσος, μια ολόκληρη πόλη, όπου κήρυτε με δυνάμεις Πνεύματος Αγίου, ξεσηκώθηκε, επέτρεψε ο Θεός ο διάβολος να την ξεσηκώσει εναντίον του Παύλου και εναντίον των αδελφών του. Και μάλιστα με σημαντικά αποτελέσματα. Δηλαδή, πιο αληθινά και λεπτομερώς, ένας άνθρωπος, ο Δημήτριος ο Αργυροχώος, ο οποίος έφτιαχνε αγαλματάκια, εικονίτσες για τους ανθρώπους που λάτρευαν την Άρτεμη των Εφεσίων. Βλέποντας και νομίζοντας ότι ο Παύλος πείθει και μεταβάλλει τόσο λαό στην Ασία, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν μεταβάλλει και δεν πείθει ο Παύλος, ο Χριστός σώζει, δεν σώζει ο Παύλος. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει και δεν είναι δυνατόν να το καταλάβει, γιατί είναι άνθρωπος φυσικός. Γι' αυτό ξεσηκώνεται εναντίον του Παύλου. Και καταφέρνει και ξεσηκώνει όλους τους ανθρώπους. Απίστευτο. Και όλη η πόλη φώναζε, μεγάλη είναι η Άρτεμις των Εφεσίων. Μαζευτήκανε εκεί στο θέατρο, όπου μαζευόντουσαν όλη η πόλη. Και όχι μόνο αυτό, είδε να συλλαμβάνουν και αδελφούς του, τον Αρίσταρχο και τον Γάιο, τους Μακεδόνας, ένας λαός έτοιμος να τους λιτζάρει. Δεν είναι απλό πράγμα. Και οι μαθητές να μην αφήνουν τον Παύλο να πάει, αλλά και οι αισιάρχες να τον προτρέπουν να μην πάει. Ποιος θα ελευθερώσει μας από το σού του μεγάλου θανάτου? Και εκεί ο Θεός τον δίδαξε μέσα από αυτή τη φοβερή δοκιμασία να πάρει την απόφαση του θανάτου και να μην ελπίζει πια στον εαυτό του, στην προσευχή του, στις ικανότητές του, στα χαρίσματά του,
αλλά μόνο στον Θεό τον εγείροντα νεκρούς. Γιατί κανένας, ούτε ο Παύλος, αλλά και κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να ελευθερώσει τον Γάιο, τον Αρίσταρχο, τον Παύλο, τους αδελφούς στην Έφεσο από αυτό το αγριεμένο πλήθος. Και μάλιστα ειδωλολατρικό, σε πλήρη αγριότητα. Όμως ο Θεός δεν είχε τον Παύλο για θάνατο, ο Θεός είχε τον Παύλο για έργο. Και τι έκανε? Οικοδόμησε τον Παύλο. Δημιούργησε έναν νέο Παύλο, πιο δυνατό, έχοντας την απόφαση του θανάτου. Και πάλι αν κάνουμε την ερώτηση στο Θεό, Κύριε, εσύ βλέπεις να έχω στην καρδιά μου την απόφαση του θανάτου, και μου πει ο Θεός, εσύ τι λες? Εγώ θα του πω, δεν μη φαίνεται. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων, αλλά και για τον εαυτό μας. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, γιατί μας τα λέει αυτά ο Κύριος? Όχι για να απογοητευτούμε, ούτε για να περιμένουμε κάτι που θα απελπιστούμε και να ζούμε, αλλά για να καταλάβουμε την αναγκαιότητα, να ταπεινωθούμε και να πούμε ούτε αξιόπιστοι είμαστε και πώς θα είμαστε αφού δεν έχουμε πάρει την απόφαση του θανάτου, ούτε εκτελεστές του λόγου σου, της προσκλήσεώς σου και των απαιτήσεών σου είμαστε, γιατί πώς θα είμαστε αφού δεν έχουμε μέσα στην καρδιά μας την απόφαση του θανάτου. Όμως ταπεινωνόμαστε όλοι μας, ομολογούμε ενώπιον όλων των δυνάμεων, των επουρανίων, των επιγείων και των καταχθονίων και λέμε, δεν έχουμε πάρει αυτή την απόφαση. Χάρισέ μας τη βαθιά στην καρδιά μας. Κατά χάριν βάλτε στην καρδιά μας, γιατί δεν θέλουμε να αποφύγουμε τα μέλλοντα να γίνουν πριν την αρπαγή, αλλά θέλουμε να αποφύγουμε τα μέλλοντα να συμβώσει μετά την αρπαγή. Θέλουμε να ζήσουμε τα μέλλοντα να συμβώσει πριν την αρπαγή και θέλουμε να τα ζήσουμε αξιόπιστοι. Θέλουμε να τα ζήσουμε νικηφόρα, έντοξα. Και ξέρουμε ότι αν εσύ Χριστέ μας, τώρα που στο ζητάμε και αφιερώνουμε τον εαυτό μας σε σένα και λέμε να είμαστε ασήμαντοι, μικροί, άθλοι, τυποτένοι, έλα και βάλε μέσα στην καρδιά μας κατά χάριν, ελέησέ μας αυτή την απόφαση του θανάτου και άλλαξε και εσύ τη ζωή μας όπως άλλαξες του Παύλου, γιατί ξεκινάς νέα πράγματα στη ζωή μας, στις οικογένειές μας, στην Εκκλησία της Κηφισιάς και στην Εκκλησία όλου του κόσμου, και το ζητάμε. Και το ζητάμε όχι γιατί έτσι μας κατέβηκε, αλλά το ζητάμε κατά το θέλημά σου, γιατί ο Λόγος ο Άγιος έχει μια προτροπή σε μας. Ζητείτε ιετό τον καιρό της οψίμου βροχής. Αυτό κάνουμε. Και θέλουμε να δούμε το όρος του οίκου του Κυρίου να ξεπερνάει όλα τα όρη του κόσμου τούτου. Και θέλουμε το όρος Υιών να αποκαλυφθεί, ο Χριστός να τα αποκαλύψει σε όλη την οικουμένη, γκρεμίζοντας ο Κύριος όλα τα κάστρα του διαβόλου, όλες τις πόλεις, τις επίγειες του διαβόλου, τις θαυμαστές, τις υψωμένες και τις καταπληκτικές στη θέα, αλλά οι οποίες είναι μέσα στο σκοτάδι του διαβόλου. Θέλουμε να φανερωθεί το όραμα της Βασιλείας των Ουρανών. Θέλουμε να ζήσουμε αυτά που πρόκειται να συμβούνε μέχρι την αρπαγή και θέλουμε να εκφύγουμε αυτά τα οποία θα συμβούνε μετά την αρπαγή. Βόηθησέ μας. Γνωρίζουμε ότι έτσι θα γίνουν τα πράγματα, γιατί εσύ μας τα αποκάλυψες, μας τα λες μέσα στο λόγο σου και δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Γνωρίζουμε ότι θα δημιουργήσεις μια εκκλησία ένδοξο, αγία και τέλεια. Θέλουμε να είμαστε μέσα. Βόηθα μας. Κάμε να βρούμε χάρη. Και δεν μπορούμε να βρούμε χάρη αν αυτή τη στιγμή όλοι μας δεν ομολογήσουμε ότι είμαστε λιγότεροι του μηδενός. Ότι δεν αξίζουμε τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα το καλό να δείξουμε.
Δεν έχουμε τίποτα το καλό να φανερώσουμε. Μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού έχουμε να υψώσουμε, γιατί αυτό μας έχει χαριστεί. Και ακόμη και το Πνεύμα το Άγιο που κατά χάριν, όχι γιατί αξίζει κανένας μας, κατά χάριν ο Χριστός μας έστειλε και μας βάφτισε εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Βόηθα μας Κύριε. Και ο Θεός το έκαμε εύκολα, πάρα πολύ εύκολα, και ο Απόστολος Παύλος, μα χρησιμοποιώντας μάλιστα έναν γραμματέα της συνέλευσης, αφού τους άκουσε να φωνάζουνε δύο ολόκληρες ώρες, εξαγριωμένο το πλήθος. Ξέρεις τι θα πει, αδερφέ, εξαγριωμένο πλήθος εναντίον σου? Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Και να έχουν στα χέρια τους αδελφούς μας, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Γι' αυτό είπε ο Απόστολος Παύλος, απελπίστημεν και του ζήν. Θλίψη την οποία δεν έχουμε ξαναζήσει και θέλουμε να την ξέρετε. Το αποτέλεσμα, όταν πήρε την απόφαση του θανάτου, όπως ο ίδιος λέει και θέλω να το διαβάσουμε, ακούστε το, αλλά εμείς αυτοί μέσα μας πήραμε την απόφαση του θανάτου για να μην έχουμε πια την πεποίθησή μας, την εμπιστοσύνη μας στους εαυτούς μας, αλλά εις τον Θεόν τον εγείροντα τους νεκρούς. Αυτό θα πει. Δεν λογαριάζουμε το θάνατο, γιατί εμπιστευόμαστε αυτόν που είναι πάνω από το θάνατο. Αυτόν που θα καταργήσει το θάνατο. Αυτόν που θα καταργήσει τον Άδη. Αυτόν που ανέστησε τον Χριστό. Και αυτόν που περιμένουμε να αναστήσει και εμάς. Αυτόν εμπιστευόμαστε. Μόνο αυτόν. Αυτόν και μόνο αυτόν. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν εμπιστεύεσαι κανέναν άνθρωπο για βοήθεια, κανέναν. Δεν εμπιστεύεσαι στην ικανότητά σου, στις προσευχές σου. Ούτε στις ικανότητές μου εμπιστεύομαι, ούτε στις δυνατότητές μου εμπιστεύομαι, γιατί ξέρω ότι είμαι ο λιγότερον του μηδενός. Ξέρω ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορώ τίποτα να κάνω. Και ξέρω ότι αυτά που αρχίζει ο Θεός είναι διαφορετικά, μεγαλύτερα και άγνωστα, δεν τα έχουμε ξαναπερπατήσει. Και χρειαζόμαστε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Χρειαζόμαστε να είναι μαζί μας αυτός τον οποίον εμπιστευόμαστε, ο Θεός που εγείρει νεκρούς. Αμήν, αδερφοί. Το βλέμμα μας λοιπόν, η σκέψη μας από σήμερα, ταπεινά, πιο ταπεινά και ακόμη πιο ταπεινά και όλο πιο ταπεινά και όλο απαρνούμενοι τον εαυτό μας και όλοι καταδικάζοντας την καρδιά μας όταν μας δείχνει κάτι καλό. Δεν έχουμε τίποτα καλό να δείξουμε σε κανέναν. Τίποτα το καλό να δείξουμε σε κανέναν. Μόνο το Χριστό έχουμε να δείξουμε. Μόνο το Χριστό. Και μόνο αυτόν εμπιστευόμαστε. Και μόνο σε αυτό θα πηγαίνουμε και τον παρακαλούμε κατά χάριν, όχι με αυστηρότητα αλλά με Χριστότητα, να πλημμυρίσει στην καρδιά μας την απόφαση του θανάτου. Αμήν.